εγώ, Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστώ, εγενόμην εν την ίσω τη καλουμένη Πάτμο, δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγενόμην εν πνεύματι, εν τη Κυριακή ημέρα. Εγώ, ο Ιωάννης, στην Πάτμο καθώς ήμουν, είδα με τη φαντασία μου κι άκουσα πίσω μου φωνή μεγάλη σαν τη σάλπιγγας να μου λέει: «Ό,τι βλέπεις, γράψτο και στείλτο στις 7 εκκλησίες, την Έφεσο, τη Σμύρνα και την Πέργαμο, τα Θυάτυρα και τη Σάρδης, τη Φιλαδέλφια και τη Λαοδίκια». Γύρισα να δω ποιος με καλούσε. Και επιστρέψας, είδον 7 λιχνίας χρυσάς. Και ανάμεσά τους είδα υιό ανθρώπου, ντυμένο χιτόνα μακρύ και ζωσμένο ζώνη χρυσή. Κάτασπρα τα μαλλιά του σαν το χιόνι. Φλόγες τα μάτια του πετούσαν. Αστραφτερά τα πόδια του σαν πυρωμένα και η φωνή του βροντερή σαν καταράκτης. Κρατούσε στο δεξί του χέρι 7 αστέρια. Ρομφαία δίστομη τα λόγια του. Η όψη του σε τύφλωνε σαν ήλιος. Πρόσπεσα λιγόθυμο στα πόδια του. Με το δεξί του χέρι μακούμπησε: «Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών. Πέθανα, αλλά ιδού και πάλι ζωντανός είμαι στους αιώνες των αιώνων. Κρατώ τα κλειδιά του θανάτου και του άδου. Γράψε λοιπόν αυτά που είδες και αυτά που υπάρχουν και όσα πρόκειται να γίνουν. Το μυστήριο των 7 αστέρων και τις 7 χρυσές λιχνίες. Οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών είναι και οι λιχνίες οι 7, οι 7 εκκλησίες». Θρόνος έκειτο εν το ουρανό και ο καθήμενος όμοιος οράσι λίθο η άσπιδη και ήρης κυπλώθεν του θρόνου. Γύρω από το θρόνο θρόνοι 24, πάνω τους καθισμένοι 24 πρεσβύτεροι, ντυμένοι κατάλευτα, χρυσοστεφανωμένοι. Από το θρόνο ξεπετιούνται αστραπές και φωνές και βροντές. Μπροστά του αναμένες 7 λαμπάδες, τα 7 πνεύματα του Θεού. Απέναντί του, σαν κρίσταλο, απέραντη θάλασσα. Γύρω στο θρόνο, 4 ζώα με 6 φτερά και μάτια ολούθε. Το πρώτο, όμοιο με λέοντα. Το δεύτερο, με μόσχο. Το τρίτο, έχει πρόσωπο ανθρώπου. Το τέταρτο, μοιάζει αετό που πετάει. Μέρα και νύχτα να σασμό δεν έχουν και λένε συνεχώς: «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος, αυτός που ήταν και που είναι και που θα έρθει». Κι όταν τα ζώα δοξάσουν και τιμήσουν και ευχαριστήσουν τον καθήμενο πάνω στο θρόνο που ζει στους αιώνες των αιώνων, οι 24 πρεσβύτεροι θα προσπέσουν και θα τον προσκυνήσουν. Τα στεφάνια τους θα ποθέσουν στα πόδια του και θα πούν: «Άξιος Σύ, ο Κύριος και Θεός ημών, λαβήν την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, ότι Σύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά Σου ήσαν και εκτίστησαν». Και είδα ότι άνοιξε το αρνί μία από τις 7 σφραγίδες και άκουσα ένα από τα 4 ζώα να λέει με φωνή βροντερή: «Έλα». Κοίταξα και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξων. Και δόθη αυτό στέφανος και εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, άκουσα το δεύτερο ζώο να λέει: «Έλα». Βγήκε άλογο πυρό. Αυτός που πάνω του καθόταν είχε εντολή να πάρει την ειρήνη από τη γη, να λιλοσφαγούν οι άνθρωποι με μάχαιρα μεγάλη. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τρίτη, άκουσα το τρίτο ζώο να λέει: «Έλα».
Κοίταξα και ειδού άλογο μαύρο. Ο αναβάτης κρατούσε στο χέρι του ζυγό. Άκουσα σαν μια φωνή να υψώνεται ανάμεσα από τα τέσσερα ζώα. Ένα δινάρι για ένα μέτρο στάρι, ένα δινάρι για τρία μέτρα κρυθάρι. Μην οθεύσεις το λάδι και το κρασί. Κι όταν άνοιξε η σφραγίδα η τέταρτη, άκουσα το τέταρτο ζώο να λέει «Έλα». Κοίταξα και ειδού άλογο ανοιχτόχρωμο και καθισμένος πάνω του ο θάνατος. Ο Άδης τον ακολουθούσε. Του δόθηκε εξουσία πάνω στο τέταρτο της γης με ρομφαία να σκοτώσει, με λοιμό, με θάνατο και με τάγρια θηρία. Κι όταν άνοιξε τη σφραγίδα την Πέμπτη, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του αρνίου που κατήχαν. Και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες «Πότε ο Δεσπότης, ο Άγιος και ο Αληθινός, πότε επιτέλους θα κρίνεις και θα πάρεις εκδίκηση για το αίμα μας από τους κατοίκους της γης?» Και δόθηκε σε καθένα από αυτούς στολή λευκή και τους υπόθηκε να περιμένουν ακόμη λίγο, ώσπου οι σύμβουλοι και οι αδελφοί τους να σκοτωθούν όπως αυτοί. Είδον ότε ίνιξε την σφραγίδα την έκτην. Έπεσαν εις την γη και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίον ελισσόμενο.
και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και πας δούλος και ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρα των ωραίων και λέγουσι τις ώρες και τις πέτρες. Τέσσερας αγγέλους εστώτας επί τας τέσσερας γωνίας της γης κρατούντας τους τέσσερας ανέμους της γης ειν ανύπνεοι άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δέντρων. Έχοντας φραγίδα θεουζόντος και έκραξε φωνή μεγάλη της τέσσερ συναγγέλης είσαι δόθη αυτής αδικήσε την γην και την θάλασσαν λέγον μη αδικήσετε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα ο Χριστούς φραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών.
ερώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένου στολάς λευκάς και φήνικες εν δε σκευσήν αυτών και κράσουσι φωνή μεγάλη λέγοντες. Ένας από τους πρεσβύτερους μου είπε, αυτοί, οι ντυμένοι, με λευκές στολές, ποιοι είναι και από πού ήλθαν. Του απάντησα, κύριέ μου, εσύ ξέρεις, μάθε το και σε μένα. Αυτοί προέρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Έπληλαν τις στολές τους και τις ελεύκαναν με το αίμα του αρνίου. Γι' αυτό βρίσκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν μέρα και νύχτα στο ναό του μέσα. Ο καθήμενος στο θρόνο θα σκηνώσει πάνω τους. Δεν θα πεινάσουν πια, ούτε θα διψάσουν. Ο ήλιος δεν θα τους καίει. Το αρνείο του θρόνου θα τους καθοδηγεί και θα τους κατευθύνει στις πηγές της ζωής. Και ο Θεός θα παλύψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Κι όταν άνοιξε τη σφραγίδα την έβδομη, για μισή ώρα, απόλυτη σιγή βασίλεψε στον ουρανό. Και είδα να παραδίνονται στους 7 αγγέλους που στέκονταν μπροστά στο Θεό 7 σάλπιγγες, κι άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο με το χρυσό λιβανιστήρι. Του δόθηκαν θυμιάματα πολλά να τα προσφέρει προσευχή στους Άγιους όλους πάνω στο θυσιαστήριο το χρυσό μπροστά στο θρόνο. Και ανέβηκε ο καπνός των θυμιαμάτων μέχρι το Θεό. Και πήρε ο άγγελος το λιβανιστήρι, το γέμισε με τη φωτιά του θυσιαστηρίου και το κατέβασε στη γη. Και γένοντο βροντέ και φωνέ και αστραπέ και σεισμός,
και οι 7 άγγελοι με τις 7 σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε, χαλάζι και φωτιά γεμάτα αίμα πέσαν πάνω στη γη, στάχτη έγινε το τρίτο της γης και το τρίτο των δέντρων και κάθε χορτάρι χλωρό. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ένα πελώριο φλεγόμενο βουνό κατρακύλησε στη θάλασσα και το 1/3 της θάλασσας πλημμύρισε αίμα και χάθηκαν τα ζώα που βρίσκονταν σε αυτό και όσα καράβια έπλεαν. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε από τον ουρανό αστέρι μέγα που κεγόταν σαν λαμπάδα πάνω στο τρίτο των ποταμών και των πηγών. Άψυνθος το όνομά του. Δηλητηριάστηκαν τα νερά και πέθαναν πολλοί άνθρωποι. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και σκοτίνιασε το τρίτο του ήλιου και το τρίτο της σελήνης και το τρίτο των αστέρων και χάθηκε το τρίτο της μέρας και της νύχτας. Και είδα και άκουσα έναν αετό να πετάει στη μέση του ουρανού κράζοντας με φωνή μεγάλη «Ουέ, ουέ, αλίμονος τους κατοίκους της γης, τι τους περιμένει ακόμα από τα 3 επόμενα σαλπίσματα». Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδα αστέρι από τον ουρανό πεσμένο πάνω στη γη. Του δόθηκε το κλειδί της Αβύσσου και άνοιξε την Άβυσσο και ανέβηκε καπνός σαν από καμίνι που κεγόταν. Σκοτίνιασαν ο ήλιος, το αέρας από τον καπνό. Και από τον καπνό ακρίδες κατέκλυσαν τη γη, άγριες σαν σκορπιοί. Και πήραν διαταγή να μην πειράξουν το χορτάρι, ούτε τα φυτά, ούτε και τα δέντρα της γης, παρά μονάχα τους ανθρώπους που δεν είχαν τη σφραγίδα του Θεού πάνω στο μέτωπό τους, να μην τους σκοτώσουν, παρά να τους βασανίσουν μήνες 5, σαν να τους δάγκωναν σκορπιοί. Και σε εκείνες τις μέρες θα αποζητούν οι άνθρωποι το θάνατο, αλλά δεν θα τον βρίσκουν. Ο θάνατος θα τους περιφρονεί. Τα ομοιώματα των ακρίδων ίδια με άλογα έτοιμα για πόλεμο, χρυσά στεφάνια πάνω από τα κεφάλια τους και είχαν πρόσωπο ανθρώπου, μαλλιά γυναίκας, δόντια λιονταριού, φόρο και σιδερένιους. Απ' τα φτερά τους βουητό αλόγων που καλπάζουν στην αντάρα της μάχης κεντριά και ουρές σαν των σκορπιών για να βασανίζουν τους ανθρώπους. Βασιλιάς τους, ο άγγελος της Αβύσσου, Αβαδόν το όνομά του. Ελληνικά, ο Λετήρας. Ο έκτος άγγελος εσάλπισε και άκουσα μια φωνή να βγαίνει από τα 4 κέρατα του χρυσού θυσιαστηρίου μπροστά στο Θεό και να λέει στον έκτο άγγελο «Ψή που έχεις τη σάλπιγγα, απόλυσε τους δεμένους πάνω στο μεγάλο ποταμό Εφράτη 4 αγγέλους». Και ελευθερώθηκαν οι 4 άγγελοι, έτοιμοι στην ώρα, τη μέρα, το μήνα και το χρόνο για να φανίσουν το τρίτο των ανθρώπων. 200 εκατομμύρια οι καβαλάριδες. Άκουσα τον αριθμό τους. Και στο όραμά μου έτσι είδα τα άλογα και τους καβαλάριδες. Με θώρακες από φωτιά, λιάκυνθο και θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων σαν κεφάλια λιονταριών. Απ' τα στόματά τους φωτιά, καπνός και θιάφι. Από τις 3 αυτές πληγές πέθανε το τρίτο των ανθρώπων. Και ουρές τους όμοιες με φίδια, με κεφάλια που με αυτά πληγώνουν. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν αφανίστηκαν από τις πληγές αυτές, δεν μετάνιωσαν που προσκυνούσαν τα δαιμόνια και τα είδωλα, τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά και τα λίθινα και τα ξύλινα, που ούτε βλέπουν ούτε ακούν ούτε περπατούν. Δεν μετάνιωσαν ούτε για τους φόνους τους, ούτε για τις φαρμακίες, ούτε για την πορνεία, ούτε για τις κλεψιές τους. Είδων άλλων άγγελων ισχυρών, καταβαίνοντα εκ του ουρανού, περιβεβλημένων νεφέλην, και η ήρης επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Κρατούσε στο χέρι του βιβλίο ανοιχτό, με το δεξί του πόδι στη θάλασσα και το αριστερό πάνω στη γη μούγκρισε σαν λιοντάρι. Και τη στιγμή που ακούστηκαν οι 7 βροντές, εγώ ετοιμαζόμουν να γράψω, αλλά άκουσα φωνή από τον ουρανό να μου λέει «Σφράγισε όσα ελάλησαν οι 7 βροντές, μη τα γράψεις».
Και ο άγγελος που είδα να στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη, σήκωσε το δεξί του χέρι στον ουρανό και ορκίστηκε στο ζώντας τους αιώνες των αιώνων που έπλασε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα, πως δεν έφτασε ακόμα η ώρα, παρά μόνο όταν σαλπίσει ο έβδομος άγγελος. Και η φωνή που είχα ακούσει από τον ουρανό πάλι με πρόσταξε: «Πάρε από το χέρι του αγγέλου το ανοιχτό βιβλίο». Και ο άγγελος μου είπε: «Πάρτο και κατάφαγε το. Θα πικράνει την κοιλιά σου, αλλά το στόμα σου θα το γλυκάνει σαν μέλι». Πήρα το βιβλίο από το χέρι του αγγέλου και το κατάφαγα. Το στόμα μου το γλύκανε σαν μέλι και την κοιλιά μου την πίκρανε. Και μου υπόθηκε ακόμα: «Πάλι θα πρέπει να προφητεύσεις σε λαούς και έθνη και γλώσσες και βασιλείς πολλούς». Και δόθη Μικάλαμος όμοιος ράβδο λέγον: «Σήκω και μέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και αυτούς που το προσκυνούν. Μη μετρήσεις την αυλή έξω από το ναό, διότι δόθηκε στα έθνη που για μήνες 42 θα πατήσουν την Άγια Πόλη. Και θα δώσω εντολή στους δύο μαρτυρές μου να προφητεύσουν επί 1260 μέρες ντυμένοι με σάκους. Είναι οι δύο ελιές και τα δύο λιχνάρια μπροστά στον Κύριο της Γης. Και αν κάποιος θελήσει να τους αδικήσει, φωτιά από το στόμα τους θα καταβροχθήσει τους εχθρούς αυτούς. Και αν κάποιος θελήσει να τους αδικήσει, έτσι θα πρέπει να τον σκοτώσουν. Αυτοί έχουν τη δύναμη να σταματούν τις καταιγίδες τις μέρες της προφητείας του και ακόμα να κάνουν αίμα τα νερά και να πλήττουν τη γη με οποιαδήποτε συμφορά όσες φορές θελήσουν. Και όταν τελέσουν τη μαρτυρία τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα τους πολεμήσει και θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γυνή περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Ήτανε τιμόγενη και πονούσε και δυσκολευόταν να γεννήσει. Και φάνηκε άλλο σημάδι στον ουρανό, δράκοντας πύρινος μέγας με κεφάλια 7 και κέρατα 10, και στα κεφάλια του πάνω 7 διαδήματα. Η ουρά του σάρωσε το 1/3 από τα αστέρια του ουρανού και τα τίναξε πάνω στη γη. Το δράκοντα στάθηκε μπροστά στη γυναίκα για να της κατασπαράξει το παιδί που θα γεννούσε, το αγόρι που θα κυβερνά όλα τα έθνη με σιδερένιο χέρι, που υψώθηκε στο Θεό και το θρόνο του. Η γυναίκα κατέφυγε στην έρημο, όπου ο Θεός έχει ετοιμάσει τόπο για αυτήν να μένει εκεί και να τρέφεται 1260 μέρες. Ξέσπασε πόλεμος στον ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του ενάντια στον δράκοντα. Ο δράκοντας νικήθηκε και δεν μπόρεσε να κερδίσει θέση στον ουρανό και καταγκρεμίστηκε στη γη αυτός, ο Όφης, ο Μεγάλος, ο Αρχαίος, ο λεγόμενος Διάβολος και Σατανάς, αυτός που εξαπατά την οικουμένη όλη μαζί με τους αγγέλους του. Και όταν είδε ο δράκοντας ότι εκδιώχθηκε στη γη, κυνήγησε τη γυναίκα που είχε γεννήσει του αγόρι και δόθηκαν στη γυναίκα δύο φτερά του μεγάλου αετού για να μπορεί να πετάει πάνω από τον τόπο που της είχε οριστεί στην έρημο και να διαμένει εκεί ήσυχη, απαλλαγμένη το μισό τουλάχιστον καιρό από την καταδίωξη του Όφη. Και ξετίναξε ο Όφης από το στόμα του χύμαρο νερού, ορμητικό σαν ποτάμι, για να την παρασύρει. Αλλά η γη βοήθησε τη γυναίκα. Κατάπιε στα σπλάχνα της στον ποταμό. Και στάθηκα πάνω στην άμμο της θάλασσας και είδων θηρίων εκ της θαλάσσης αναβαίνων έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα. Το θηρίο που είδα έμοιαζε με λεοπάρδαλη. Τα πόδια του ήσαν πόδια αρκούδας και το στόμα του στόμα λιονταριού. Ο δράκοντας του έδωσε τη δύναμή του και το θρόνο του και εξουσία μεγάλη. Ένα από τα κεφάλια του έμοιαζε θανάσιμα λαβωμένο.
Μεγαλόστομο καθώς ήταν και βλάστημο, άρχισε να βρίζει το Θεό και είδων άλλων θηρίων αναβαίνουν εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια αρνείο και λαλούσε σαν το δράκοντα και ήταν σύμμαχος του πρώτου θηρίου. Προσπαθούσε να πείσει τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο που η πληγή του είχε θεραπευθεί, κάνοντας σημεία και τέρατα, στέλνοντας φωτιά από τον ουρανό στη γη. Και είδον και ειδού το αρνείον εστός επί το όρος Σιών και μεταυτού 144,000 που είχαν γραμμένο στο μέτωπό του το όνομα το δικό του και του πατέρα του το όνομα. Κι άκουσα φωνή από τον ουρανό, σαν βουητό καταράκτη και σαν μουγκριτό βροντής, και ήταν σαν πως κιθαροδοί που έκρουαν τις κιθάρες τους και ψάλαν άσμα πρωτάκουστο στο θρόνο μπροστά και στα τέσσερα ζώα και μπροστά στους πρεσβύτερους. Κι είδα άλλον άγγελο να πετά στη μέση του ουρανού κρατώντας Ευαγγέλιο αιώνιο για να το μεταδώσει σε όλα τα έθνη και τις φυλές και τους λαούς της γης, λέγοντας με φωνή μεγάλη: «Φοβήθητε τον Κύριον και δότε αυτοδόξαν, ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού». Κι άλλος δεύτερος άγγελος ακολούθησε λέγοντας: «Έπεσε, έπεσε η μεγάλη Βαβυλώνα που με το κρασί της πορνείας της διέφθυρε όλα τα έθνη». Κι άλλος τρίτος άγγελος τους ακολουθούσε λέγοντας με φωνή μεγάλη: «Όποιος προσκυνήσει το θηρίο και το ειδωλό του και δεχθεί τη σφραγίδα του πάνω στο μέτωπο ή το χέρι του, θα γευτεί κι αυτός τον ίνο της οργής του Θεού». Και να, σύννεφο άσπρο, και πάνω στο σύννεφο, καθισμένος, όμοιος με ιό ανθρώπου. Χρυσό στεφάνι στα μαλλιά του και στο χέρι του δρεπάνι κοφτερό. Κι άλλος άγγελος βγήκε από το ναό, κράζοντας με φωνή μεγάλη προς τον καθισμένο πάνω στο σύννεφο: «Στείλε το δρεπάνι σου να θερίσει, γιατί ήρθε η ώρα του θερισμού». Έστειλε ο καθισμένος πάνω στο σύννεφο το δρεπάνι του στη γη. Ο θερισμός έγινε. Κι άλλος άγγελος βγήκε από τον ουράνιο ναό, κρατώντας κι αυτός δρεπάνι κοφτερό. Κι άλλος άγγελος που είχε εξουσία πάνω στη φωτιά, βγήκε από το θυσιαστήριο που με κραυγή μεγάλη φώναξε σε αυτόν με το κοφτερό δρεπάνι: «Στείλε το δρεπάνι σου και τρίγησε το αμπέλι της γης». Ορίμασε πια το σταφύλι της. Και ο άγγελος, αφού τρίγησε το αμπέλι της γης, πέταξε τα σταφύλια το μεγάλο πατητήρι της οργής του Θεού. Και από το πατητήρι, έξω από την πόλη, βγήκε αίμα. Και είδα άλλο σημείο στον ουρανό, μεγάλο και θαυμαστό. Τους 7 αγγέλους με τις 7 έσχατες πληγές που έκλειναν μέσα τους όλο το θυμό του Θεού. Κι ένα από τα 4 ζώα έδωσε στους 7 αγγέλους 7 φιάλες χρυσές, γεμάτες από το θυμό του Θεού που ζει στους αιώνες των αιώνων. Κι άκουσα μεγάλη φωνή μέσα από το ναό να λέει στους 7 αγγέλους: «Πηγαίνετε, αδειάστε στη γη τις 7 φιάλες του θυμού του Θεού». Κι έφυγε ο πρώτος και άδειασε τη φιάλη του στη γη, και ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα, και ο τρίτος σκόρπισε τη φιάλη του στους ποταμούς και τις πηγές και έγιναν αίμα, και ο τέταρτος πέταξε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο και κάηκαν με φωτιά οι άνθρωποι, και ο πέμπτος άδειασε τη φιάλη του πάνω στο θρόνο του θηρίου, και ο έκτος τη δική του στο μεγάλο ποταμό τον Εφράτη, και στέρεψε η κήτη του για να ανοίξει ο δρόμος τους βασιλείς που έρχονταν από την Ανατολή. Και ο έβδομος σκόρπισε τη φιάλη του στον αέρα και ακούστηκε φωνή μεγάλη από το θρόνο του επουράνιου ναού: «Γέγονε». Και ήλθε ένας από τους 7 αγγέλους και με μετέφερε νοερά στην έρημο, και είδα μια γυναίκα καθισμένη πάνω στο θηρίο, το κόκκινο, το γεμάτο βλάσφημα ονόματα με τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα. Και η γυναίκα ήταν ντυμένη πορφύρα και κόκκινο χρυσάφι και μαργαριτάρια.
κρατούσε στο χέρι της ποτήρι χρυσό γεμάτο από τη διαφθορά της γης και πάνω στο μέτωπό της γραμμένο Βαβυλών, η μεγάλη πρωτεύουσα της διαφθοράς της γης. Με τα ταύτα είδων άλλων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού έχοντα εξουσίαν μεγάλην και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού, βροντοφώναξε «Έπεσε, έπεσε η μεγάλη Βαβυλώνα! Θα κλάψουν και θα θρηνήσουν στα καπνισμένα της ερήπια οι βασιλείς της γης, όσοι μαζί της διεφθάρισαν. Άλλη μονό σου, μεγάλη Βαβυλώνα, πόλη ισχυρή. Σε μια μόνη ώρα ήρθε η καταστροφή σου. Και οι έμποροι των λαών θα σε κλάψουν και θα σε πενθήσουν, γιατί κανείς πια δεν θα αγοράζει την πραμάτια τους και θα στέκονται τρέμοντας από το φόβο τους μακριά σου. Άλλη μονό σου, πόλη μεγάλη». Και σήκωσε ένας πανίσχυρος άγγελος λίθο μεγάλος αμυλόπετρα και τον έριξε στη θάλασσα λέγοντας «Έτσι, με τέτοια ορμή θα εξαφανιστεί για πάντα η Βαβυλώνα, η μεγάλη πόλη». Και είδα τον ουρανό να ανοίγει και να, κάτι κατάλευκο, και ο καβαλάρης του, πιστός και αληθινός, και κριτής δίκαιος και πολεμιστής. Τα μάτια του πετούσαν φλόγες, διαδήματα πάνω στο κεφάλι του πολλά και ονόματα γραμμένα. Και ένα από αυτά που κανείς δεν ξέρει το νόημά του παρά μονάχα ο ίδιος. Ντυμένο σημάτιο βαμμένο με αίμα. Το όνομά του, ο Λόγος του Θεού. Τον ακολουθούσαν οι ουράνιες στρατιές πάνω σε άλογα λεφτά. Ρομφαία δίστομη κοφτερή εκπορεύεται από το στόμα του. Και είδα έναν άγγελο να στέκεται μες στον ήλιο και να βροντοφωνάζει στα όρνια που πετούσαν στη μέση του ουρανού. «Ελάτε, συναχθείτε στο πλούσιο δείπνο του Θεού. Κατασπαράξτε τις σάρκες των βασιλέων και τις σάρκες των χιλίαρχων και των ισχυρών και των αλόγων και των καβαλάριδων και των ελεύθερων και των δούλων και των μικρών και των μεγάλων. Είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης με τα στρατεύματά του συναγμένα, έτοιμα να πολεμήσουν τον άσπρο καβαλάρι. Και πιάστηκε το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης μαζί του. Ζωντανή καήκαν οι δυο σε λίμνη από θιάφη και φωτιά. Και είδα να κατεβαίνει από τον ουρανό ένας άγγελος, κρατώντας στο χέρι του το κλειδί της Αβύσσου και μεγάλη αλυσίδα. Συνέλαβε το δράκοντα, τον όφη, τον αρχαίο, το διάβολο και σατανά που εξαπατά την οικουμένη. Τον έδεσε για 1000 χρόνια. Τον πέταξε στην Άβυσσο και απάνω του τη σφράγισε ερμητικά. Για 1000 χρόνια. Μετά θα ελευθερωθεί για λίγο. Και εγώ, ο Ιωάννης, είδα την πόλη την Αγία, την Ιερουσαλήμ, καινούρια να κατεβαίνει από τους ουρανούς, στολισμένη σαν ύμφη από το χέρι του Θεού. Και ήλθε ένας από τους 7 αγγέλους, από εκείνους που κρατούσαν τις 7 φιάλες με τις 7 τελευταίες πληγές και μου μίλησε έτσι. «Έλα, να σου δείξω την νύμφη, τη γυναίκα του Αρνίου». Και με τη δύναμη του πνεύματος με πήγε σε βουνό μεγάλο και ψηλό. Από εκεί πάνω μου έδειξε την πόλη την Αγία, την Ιερουσαλήμ, που κατέβαζε ο Θεός από τον ουρανό. Η Ιερουσαλήμ είχε τη δόξα του, η λάμψη της, όμοια μαστραφτερό τινιότατο λίθο, που κρυστάλλιζε σαν ίασπης. Είχε τείχος μεγάλο και ψηλό, με 12 πυλώνες, και απάνω τους αγγέλους 12. Και είπε ο καθήμενος στο θρόνο, «Να, όλα ξανά καινούρια τα δημιουργώ».
και μου είπε ακόμη «Γέγονεν, συνετελές, εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος».